Η παιδική παχυσαρκία έχει αναγνωριστεί παγκοσμίως ως μία από τις πιο επικίνδυνες και σοβαρές ασθένειες του 21ου αιώνα, η οποία έχει πλέον αποκτήσει διαστάσεις επιδημίας, καθώς 3 στα 10 παιδιά θεωρούνται υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Ένα από τα πολύ σοβαρά προβλήματα του 21ου αιώνα, η παιδική παχυσαρκία. Τα ποσοστά στην Ελλάδα είναι πάρα πολύ μεγάλα. 3 στα 10 παιδιά θεωρούνται παχύσαρκα ή υπέρβαρα. Θεωρούμαστε, έχουμε από τις πρώτες θέσεις παγκοσμίως στην παιδική παχυσαρκία. Και δυστυχώς η παχυσαρκία είναι ένα πρόβλημα υγείας. Από εκεί ξεκινάμε πολλά άλλα προβλήματα υγείας, με αποτέλεσμα να πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία. Η παχυσαρκία οφείλεται στο περίσσευμα ενέργειας που αποθηκεύονται υπό μορφή λίπους, καθώς συμβάλλουν για την παχυσαρκία και τις παράγοντες, οι οποίοι είναι η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, οι κακές διατροφικές συνθήκες και κληρονομικότητα. Οι βασικότεροι λόγοι της παχυσαρκίας γενικότερα και της παιδικής παχυσαρκίας είναι η έλλειψη φυσικής δραστηριότητας, η κακή διατροφή, η πολλή ζάχαρη, το πολύ λίπος και γενικότερα οι κακές διατροφικές συνήθειες. Σαφώς είναι και η κληρονομικότητα, δηλαδή. Όταν υπάρχουν γονείς που είναι παχύσαρκα, σαφώς και τα παιδιά τους έχουν μια προδιάθεση στο να γίνουν και αυτά παχύσαρκα, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτό το γεγονός. Και ο συνδυασμός όλων αυτών των τριών πραγμάτων δημιουργεί παιδιά με παραπανήσιο βάρος. Ως παχυσαρκία ορίζεται υπερβολική εναπόθεση λίπους που έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην υγεία. Ο τυπικός τρόπος μέτρησης της παχυσαρκίας στα παιδιά πρέπει να γίνεται με βάση τις καμπύλες ανάπτυξης και τις εκατοστιαίες θέσεις. Τώρα, το τι είναι η παχυσαρκία. Η παχυσαρκία είναι η συσσόρευση λίπους στο σώμα μας. Αυτό γιατί συμβαίνει, γιατί πρακτικά εμείς τρώμε περισσότερες, καταναλώνουμε περισσότερες θερμίδες, προσλαμβάνουμε περισσότερες θερμίδες από αυτές που καίμε. Άρα ο οργανισμός τις τοποθετεί και τις κάνει λίπους. Μία από τις οδηγίες που δίνουν οι διατροφολόγοι είναι ότι οι γονείς πρέπει να δίνουν το σωστό παράδειγμα στα παιδιά τους. Τώρα, μία από τις βασικότερες οδηγίες που πάντα δίνουμε όταν έρχονται κάποια παιδιά εδώ πέρα να χάσουν κάποια κιλά ή να τους βοηθήσουμε να αλλάξουν τις διατροφικές συνήθειες, είναι ότι εμείς οι γονείς θα πρέπει να είμαστε παραδείγματα για τα παιδιά μας. Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Δηλαδή, αν εμείς σαν γονείς έχουμε σωστές διατροφικές συνήθειες στο σπίτι μας, έτσι αυτομάτως μεταφέρονται σαν παράδειγμα και στα παιδιά μας. Παραδείγματος χάρη, αν εγώ στην οικογένειά μου δεν καταναλώνω σπανακόριζο, δεν τρώω φασολάκια, δεν τρώω όσπρια, δεν τρώω τέλος πάντων σπιτικό μαγειρευτό φαγητό και το παιδί μου δεν θα φάει ποτέ σπιτικό μαγειρευτό φαγητό. Άρα θα φάει κάτι απ' έξω, κάτι γρήγορο, κάτι έτοιμο, που αυτά τα έτοιμα, τα γρήγορα πάντα έχουν περισσότερες θερμίδες, περισσότερο λίπος, περισσότερο ζάχαρη, περισσότερο αλάτι, που όλα αυτά συντελούν στην αύξηση του βάρους του παιδιού. Η Ελλάδα κατατάσσεται στις πρώτες θέσεις παιδικής παχυσαρκίας, όπως ανέφερε ο γιατρός Νάσος Παπαδόπουλος. Καταρχήν να πούμε ότι ως παχυσαρκία, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ορίζεται η υπερβολική συσσόρευση σωματικού λίπους, η οποία μπορεί να προκαλέσει δυνητικά προβλήματα υγείας. Τώρα, όσον αφορά με την παιδική παχυσαρκία στην χώρα μας, δυστυχώς κατέχουμε από τις υψηλότερες θέσεις και μάλιστα σύμφωνα με μια μελέτη που έγινε που περιλάμβανε γύρω στα 125.000 παιδιά ηλικίας 5 με 19 ετών, ο επιπολασμός της παχυσαρκίας βρέθηκε στο 33%. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, και μάλιστα οι τάσεις είναι αυξητικές μέχρι το 2030 από τις μελέτες που έχουν γίνει. Ο κύριος Παπαδόπουλος εξήγησε τον τρόπο που μπορούμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση που βρίσκεται ο δείκτης μάζας σώματός μας. Όσον αφορά, να πούμε ότι ένα μέτρο, το κοινά αποδεκτό, το οποίο γίνεται αξιολόγηση της παχυσαρκίας, είναι ο δείκτης μάζας σώματος, ο οποίος υπολογίζεται πάρα πολύ εύκολα με τη διαίρεση του σωματικού βάρους σε κιλά δια του ύψους σε μέτρα στο τετράγωνο. Είναι ένας δείκτης ο οποίος μπορούμε να αξιολογήσουμε την παχυσαρκία, και όσον αφορά τα παιδιά υπάρχουν κλίμακες ανάλογα με την ηλικία.